πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω κορονοϊού η 16η πορεία της Europa Donna Κύπρου. Η Κύπρος αγκαλιάσε και φέτος την καθιερωμένη πλέον πορεία με τις ροζ φιγούρες. Η 16η πορεία της Europa Donna Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα με το ευρύ κοινό να δίνει την παρουσία του διαδικτυακά εξαιτίας των νέων δεδομένων που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, όσοι συμμετείχαν έδειξαν με τον πιο όμορφο τρόπο τη συμπαράσταση και τη στήριξή τους στα άτομα τα οποία παλεύουν κατά του καρκίνου. Η εκδήλωση φέτος πραγματοποιήθηκε με τη μορφή λαμπαδιδρομίας με δρομείς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου που έτρεξαν μεταλαμπαδεύοντας το μήνυμα ελπίδας, της δύναμης και της ζωής. Η λαμπαδιδρομία ξεκίνησε από το σπίτι της Europa Donna Κύπρου με την αφή της φλόγας της δύναμης, της ελπίδας και της ζωής και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε όπως και κάθε χρόνο μια στάση στα κεντρικά γραφεία της Astrobank που είναι και ο στρατηγικός συνεργάτης της πορείας. Η πορεία κατέληξε στο παλιό Δημαρχείο Λευκωσίας όπου άναψε η φλόγα της δύναμης της Europa Donna Κύπρου. Φέτος στην πορεία μας γράφουμε μηνύματα για 610 ροζ φιγούρες που είναι γυναίκες οι οποίες έπαθαν καρκίνο του μαστού το 2019. Τρεις γαλάζιες φιγούρες που είναι οι άντρες που νόσησαν με καρκίνο του μαστού. 50 γαλαζοπράσινες φιγούρες που είναι γυναίκες που παρουσίασαν καρκίνο των οθικών. Και επίσης, τιμούμε 137 λευκές φιγούρες, τα άτομα που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Παράλληλα, η κυρία Στέλλα Μάστορα ευχαρίστησε την Astrobank για τη διαχρονική στήριξή της.